Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, δεν ξέρω αν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Με συγχωρείτε. Εσείς είστε καθηγητής φαρμακολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, σωστά. Εκπροσωπείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Κούβελας, τον οποίο βλέπω στα social media κτλ., είναι μέλος της εταιρείας σας. Καθηγητής φαρμακολογίας δεν είναι. Στο Απιθύτα. Στο Απιθύτα. Ο αγαπητός Δημήτρης, ο κύριος Κούβελας, είναι μέλος της εταιρείας. Είναι μάλιστα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά θα ήθελα να πω ότι. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Κούβελας εκφράζει κάποιες απόψεις συχνά που είναι πολύ αμφισβητήσιμες. Νομίζω δεν συμβάλλει με τις απόψεις αυτές στους εμβολιασμούς και στην κοινή. Λέει σχεδόν όχι στον εμβολιασμό. Όχι, δεν λέει σχεδόν. Όχι, λέει. Ναι. Αυτό που εγώ μπορώ να πω σαν πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας είναι ότι ο κύριος Κούβελας έχει κάποιες απόψεις του. Αλλά είναι απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνεί κανείς άλλος Έλληνας φαρμακολόγος. Ούτε ο κύριος Κούβελας μάλλον δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, όμως, γιατί έχει εμβολιαστεί και ο ίδιος και η οικογένειά του. Και είμαστε περίπου 60-70 μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια. Ναι. Δεν νομίζω, είμαι πρόεδρος, έχω πάρει πολλά παράπονα από πολλούς για τις δημόσιες τοποθετήσεις του συναδέλφου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Έλληνας φαρμακολόγος καθηγητής που να συμφωνεί. Όμως αυτοί έχουν δημόσιο βήμα και εκφράζουν τη γνώμη τους και επειδή είναι επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που τους ακούει και τους πιστεύει. Και αυτές οι παραφωνίες ίσως οφείλονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο ότι ο κόσμος κάποια μερίδα δεν έχει πάει να εμβολιαστεί. Δυστυχώς ο συνάδελφος αυτός κάνει μεγάλη ζημιά στην προσπάθεια του εμβολιασμού της χώρας. Κύριε Μανολόπη, ακαδημαϊκή ελευθερία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Την ίδια επιστήμη υπηρετείτε και εσύ, ο πρόεδρος και ο άλλος που είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ. Τα ίδια στοιχεία βλέπετε, την ίδια επιστήμη έχετε μάθει. Πώς διάλογο λες άλλαση και τα ανάποδα ο άλλος. Εξηγήστε μου. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν λέω άλλα εγώ και άλλα. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση μεταξύ μου και του συναδέλφου. Σας λέω και πάλι υπεύθυνα. Όχι για εσάς προσωπικά. Σε πολλά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο τώρα οι τελευταίες δηλώσεις του συναδέλφου, είναι από την αρχή της πανδημίας. Σε πολλά θέματα οι απόψεις του είναι ατομικές και δεν συμφωνεί σχεδόν, μην πω όλοι, να πω σχεδόν κανείς άλλος Έλληνας καθηγητής φαρμακολογίας. Άρα μπορεί να τη συμφωνήσει, να διαφωνήσει και να μαζί του, αλλά σας λέω ότι δεν είναι αυτή η άποψη των φαρμακολόγων. Εγώ βλέπω ότι. Είναι η προσωπική του άποψη. Ο κύριος Κούβελας λέει: είμαι υπέρ των εμβολίων, αλλά έχουν παρενέργειες. Και αυτό είναι το πάτημα όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ότι ναι, δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι τα εμβόλια είναι κακά εν γέννη, αλλά υπάρχουν παρενέργειες. Και αυτό είναι κάτι που έχει πει ο ίδιος. Το που είπε ο κύριος Κούβελας ήταν ότι τέσσερις υγιείς πιλότοι της British Airways είχαν θρομβώσεις ως προϊόν του εμβολίου και πέθαναν εξ αυτού. Η παρενέργειση, αυτό είναι το δεν πάτημα όμως, κύριε ίσχυε. Μανολόπουλε. Γι' αυτό θέλουμε και να απαντήσουμε. Εγώ λέω και κάτι ακόμα. Ο κύριος Κούβελας έχει εμβολιαστεί. Τα λέει όλα αυτά. Τώρα δεν κάνουμε τηλεδικαστήριο απόψεων, αλλά επειδή γίνεται, γίνεται μια δημόσια συζήτηση. Μα προφανώς. Δεν είχα σκοπό να το βάλω, ούτε έχω Μανολόπουλο εδώ για να μιλήσω για το λόγο. Αλλά λέω, είναι πολύ υποκριτικό ο κύριος Κούβελας, ο οποίος έχει δημόσιο λόγο, να λέει όσα λέει και να προκαλεί τέτοια ρήγματα στην εμβολιαστική προσπάθεια και ο ίδιος και η οικογένειά του να είναι εμβολιασμένη. Αυτό με τις παρενέργειες, κύριε Μανολόπουλε, γιατί έχει σημασία, άποψη. Γιατί είναι μία γνώμη και μία άποψη τεκμηριωμένη ή όχι από έναν επιστήμονα ο οποίος λέει κάντε το εμβόλιο, αλλά έχει παρενέργειες. Κοιτάξτε, λέει πάρα πολλά. Πολλά από αυτά είναι σοφιστίες. Ναι, αλλά πρέπει η εταιρεία σας και η Μανολόπουλο, κατά τη γνώμη μου, να βγάλει μια άποψη. Κοιτάξτε, εταιρεία είστε. Η εταιρεία μας, δυστυχώς, επειδή έχω λάβει, σας είπα και πάλι, πολλά παράπονα και διαμαρτυρίες για το θέμα αυτό σαν πρόεδρος, δεν έχει πειθαρχικό συμβούλιο, δεν έχει πειθαρχικούς μηχανισμούς. Υπάρχουν άλλοι συλλόγοι, ο ιατρικός σύλλογος, στον οποίο ανήκει η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, που πιθανόν να έχει τέτοιους μηχανισμούς. Άρα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορεί, έχει την ακαδημαϊκή ελευθερία να εκφέρει τη γνώμη του συνάδελφου. Απλά αυτό μπορώ να πω είναι ότι δεν συμφωνούν οι φαρμακολόγοι μαζί του και αυτό που εκφέρει δεν είναι η φαρμακολογική. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Αυτοί που κάνανε τώρα το.